Συνεχίζουμε την εκπομπή μας Focus Live. Εδώ κοντά μας είναι ο καθηγητής εκπαρισίων που λέγανε παλιά. Λοιπόν, ο κύριος Γεώργιος Στυλιανός Πρεβελάκης είναι καθηγητής Σχολή Γεωγραφίας στη Σορβόνη, στο Παρί 1. Και επίσης εδώ κοντά μας είναι και ο κύριος Αθανάσης Παπανδρόπουλος, δημοσιογράφος, συνάδελφός μου, που τα παρακολουθεί και αυτά όλα που συζητάμε τώρα εδώ για το ποιοι είμαστε και πού πάμε και γενικά όλη αυτή την ανθρωπογεωγραφία, να το πω έτσι μια λέξη, μπορεί να είναι και αδόκιμη, αλλά τέλος πάντων έτσι, πολύ σωστή. Είναι σωστή. Ναι, γιατί με βάλετε σε νερά που δεν είναι. Είναι αχαρτογράφητα για μένα. Είναι γιατί αλήθεια, στην Ελλάδα γεωγραφία, νομίζω θεωρεί ο κόσμος ότι είναι μόνο η φυσική γεωγραφία. Όχι, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κατά βάση, όπως λέτε, λοιπόν, η ανθρωπογεωγραφία. Τώρα να πάμε σε ένα θέμα που έχει και μια επικαιρότητα τον τελευταίο καιρό και να ξεκινήσω από τον κύριο Παπανδρόπουλο. Αυτή η ιστορία του Brexit, την οποία θα μας την αναλύσει και από τη δική του σκοπιά, όπως την έχει δει και ο κύριος Πρεβελάκης, πώς τη βλέπουμε εμείς τώρα από την Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η κυρία Μέη δεν βιάζεται να ενεργοποιήσει το άρθρο 50. Βλέπουμε τους Βρετανούς να έχουν μια δεύτερη σκέψη πώς θα το υλοποιήσουν. Και βλέπουμε και την κυρία Μέη να έχει κάνει μια κυβέρνηση ισορροπιών. Κάτι που δεν ξέρουμε στην Ελλάδα εμείς. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει συνένεση. Δηλαδή, έχει βάλει και τον Μπόρις Γέλτσιν επάνω στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά έχει βάλει και άλλους υπουργούς που ήταν υπέρ της παραμονής στο Υπουργικό Συμβούλιο και έχει κάνει μια ισορροπία. Δηλαδή, εγώ ειλικρινά η Αγγλία μου είναι ένα καλό παράδειγμα να το σκεφτόμαστε και εμείς, να μάθουμε λίγο να αλλάξουμε τρόπο προσέγγισης στα δημόσια πράγματα της χώρας μας. Εγώ να πω καταρχάς, ήταν ποτέ μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή... Είχε πάντα την ίδια ρυθμία της, θα έλεγα. Ήταν εκτός Σέγγεν, εκτός ευρώ, ειδικό καθεστώς για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, που συμμετείχε. Η μόνη δύναμη που είχε ήταν ότι από τη μια πλευρά έχει ένα πάρα πολύ αποτελεσματικό αμυντικό σύστημα, δηλαδή είναι μια στρατιωτική δύναμη. Και πυρηνική δύναμη παράλληλα. Ακριβώς. Και από την άλλη μεριά βεβαίως το City του Λονδίνου είναι κορυφαίο χρηματοπιστωτικό κέντρο, δεν ξέρω αν θα παραμείνει, το οποίο σε κάποια στιγμή ανταγωνιζόταν με την Ευρώπη. Επειδή έχω παρακολουθήσει από πολλά χρόνια, από την εποχή του στρατηγού De Gaulle, την Βρετανική πορεία στην Ευρώπη, δεν νομίζω ότι η παρουσία η Βρετανική στην Ευρώπη ήταν πάντα θετική για την υπηρετική Ευρώπη. Μάλιστα. Αυτήν την έννοια, αν θυμάσαι, το πρώτο άρθρο που έγραψα είναι να πάνε στην ευχή του Θεού. Ναι, το θυμάμαι. Λοιπόν, κύριε Πρεβελάκη, εσείς βάζετε ένα θέμα νησιωτικότητας και υπηρετικότητας, αν δεν κάνω λάθος, και το βάζετε και σε μια άλλη διάσταση αυτό το θέμα και το πού πάμε και πώς πορευόμεθα μετά το Brexit. Θέλετε να μου δώσετε έτσι αυτή την οπτική γωνία που την διάβασα και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα. Κοιτάξτε, το θέμα του Brexit μπορούμε να το δούμε από πολλές πλευρές βέβαια. Η οικονομική είναι σημαντική. Νομίζω ότι και εδώ μπαίνει το θέμα του ποιοι είμαστε για τους Άγγλους και με σοβαρές πολιτικές συνέπειες. Είναι θέμα ταυτότητας δηλαδή για τους Άγγλους, η υπόθεση του Brexit. Εγώ σε αυτό είδα ένα θέμα ταυτότητας, ένα πολύ σημαντικό θέμα ταυτότητας και νομίζω ότι γι' αυτό, αν θέλετε, έπεσαν πολλοί αναλυτές έξω στην πρόβλεψη ότι θα ψηφίζαν να μείνουν, γιατί νομίζω ότι δεν το βλέπουμε το πολιτισμικό παράγοντα. Έχουμε μάθει για διάφορους λόγους να μην τον βλέπουμε. Είναι ένας ο πιο στενός συνεργάτης του Χάντιγκτον, δεν ζει πια, ο Λάρι Χάρισον, είχε φτιάξει τον όρο culture blindness, όπως έχουμε το color blindness, δηλαδή ότι οι κοινωνικοί επιστήμονες δεν βλέπουν τον πολιτισμό όπως αυτοί που έχουν αχρωματοψία δεν βλέπουν τα χρώματα. Υπάρχει το γνωστό ανέκδοτο για τους Άγγλους που όταν ήταν θύελα στη μάχη λέγανε «Η Ήπειρος έχει απομονωθεί». Δηλαδή η αντίληψή τους είναι ότι αυτοί ανήκουν σε ένα άλλο σύνολο. Να βλέπετε τα δίκτυα. Έχουμε το αυτοκρατορικό της παρελθόντος. Έχουμε από τη μια μεριά ένα ευρωπαϊκό έδαφος, έτσι, το ηπειρωτικό.
Απ' την άλλη, οι Άγγλοι είναι μέσα σε μια λογική δικτυωτή και αυτή, αν το σκεφτείτε. Ναι. Είναι ένα νησί, ή μάλλον μια σειρά από νησιά, έτσι. Και κατόπιν έχουν τις αποικίες τους. Αυτοί είχαν φτιάξει ένα παγκόσμιο δίκτυο. Αυτός είναι ο χώρος τους. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η διαδικασία για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, φαντάζομαι ότι άρχισαν λίγο να ανησυχούν ότι θα διαμορφωθεί δίπλα τους ένα σύνολο, το οποίο θα τους περιθωριοποιήσει. Αντί δηλαδή να είναι αυτοί στο κέντρο και να έχουν όλο το δίκτυο της αυτοκρατορίας τους και από την άλλη μεριά την επίδρασή τους στην Ευρώπη να είναι κεντρική, θα γινόταν το κέντρο κάπου στο μέσο της Ευρώπης και αυτοί θα γινόταν σαν μια περιφέρεια. Θέλησαν επομένως να μπουν μέσα για να το ελέγξουν αυτό το σύστημα. Νομίζω ότι τώρα πια κατέληγαν ότι απέτυχαν να το ελέγξουν, βλέποντας τις εξελίξεις στην Ευρώπη και φυσικά και βλέποντας και το πώς η Γερμανία ανέβαινε στην πρωτοκαθεδρία τώρα. Και ξεπέρναγε το ένα μετά το άλλο τα διάφορα φρένα τα οποία της είχαν δημιουργηθεί, η ενοποίηση της Γερμανίας με το τέλος του ψυχρού πολέμου, η οικονομική κυριαρχία της Γερμανίας και λίγο-λίγο και μια πολιτική πρωτοβουλία της Γερμανίας, η οποία στον ψυχρό πόλεμο δεν υπήρχε. Σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε ότι η Γερμανία μέχρι και την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν ένας πολιτικός νάνος. Οικονομικός γίγας, πολιτικός νάνος. Μετά την πτώση της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας αρχίζει να αλλάζει το όλο σκηνικό και νομίζω ότι εκεί έπαιξε μεγάλο ρόλο και ο Φρανσουά Μιτεράν, ο οποίος επέμενε να εντάξει τη Γερμανία στην νομισματική ένωση για να την ισχυροποιήσει. Παράλληλα όμως δεν μπορεί να υπάρξει νομισματική ένωση χωρίς πολιτικό περιεχόμενο. Άρα εκ των πραγμάτων η Γερμανία απέκτησε μέσω της Ευρωζώνης απέκτησε πολιτικό περιεχόμενο. Ναι, αλλά εδώ έχουμε ένα θέμα, το πού πάει η Ευρώπη χωρίς την Βρετανία, με την έννοια ότι γίνεται αυτή τη στιγμή η Γερμανία ο μοναδικός μοχλός στην πορεία και μερικοί λένε, και στην Αγγλία το είπανε νομίζω προεκλογικά πριν από το δημοψήφισμα, ότι νικήσαμε σε δύο πολέμους στη Γερμανία και τώρα έρχεται να μας επιβληθεί οικονομικά. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει ενδέλετε το πολιτισμικό, δηλαδή είναι ότι ανήκουμε σε έναν άλλο χώρο, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε και ξέρετε, υπάρχει και στη θεωρία της γεωπολιτικής ένα κείμενο το οποίο είναι θεμελιακό, το οποίο παρουσίασε, είναι μια ομιλία που παρουσίασε ο πατέρας της βρετανικής γεωπολιτικής, ο Χάλφορντ Μάκιντερ, όπου ξανάπιανε το παλιό θέμα Αθήνα-Σπάρτη ουσιαστικά, δηλαδή οι θαλασσινές δυνάμεις και οι υπηρωτικές δυνάμεις. Και εξέφραζε ένα φόβο της θαλασσινής δύναμης ότι θα κυριαρχηθεί από την υπηρετική δύναμη. Αυτό έχει ξεπεραστεί γιατί στηριζόταν σε μια ανάλυση της τεχνολογίας που τώρα δεν έχει κανένα νόημα. Στηριζόταν στο ότι έβλεπε τα τρένα, τους σιδηροδρόμους να αναπτύσσονται, ενώ πριν τα πλοία κυριαρχούσαν στην παγκόσμια κυκλοφορία. Έχουμε τώρα το τούνελ κάτω από τη Μάνχη που περνάει το τρένο και οδηγεί στο Παρίσι από το Λονδίνο. Αυτή η εικόνα ήταν πάρα πολύ ισχυρή και πιστεύω ότι έχει επηρεάσει την πολιτική σκέψη των Άγγλων και των Αμερικανών και εξακολουθεί να την επηρεάζει. Άρα είναι το φάσμα μιας Υπήρου η οποία ξαναγυρίζει, ας πούμε, να κυριαρχείται από τη Γερμανία και νομίζω ότι αυτό επηρέασε σε μεγάλο βαθμό, ενδεχομένως υποσυνείδητα, χωρίς να το καταλαβαίνει ο ψηφοφόρος, επηρέασε το ότι θέλουμε να φύγουμε. Αλλά βέβαια αυτό έχει ανοίξει μια διαδικασία πάρα πολύ ανησυχητική για την Ευρώπη, όπως λέτε. Διότι... Πού πάει τώρα η Ευρώπη? Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί κόβονται μερικές ισορροπίες, γιατί μπορεί να ήταν η Βρετανία, όπως είπε πρωτήτερα ο Θανάσης, αλλά το θέμα είναι ότι υπήρχαν κάποιες ισορροπίες οι οποίες ανατρέπονται τώρα. Και η Γερμανία με αδύναμη τη Γαλλία εμφανίζεται κυρίαρχος του παιχνιδιού, έτσι δεν είναι, Θανάση? Εμφανίζεται κυρίαρχος του παιχνιδιού και έχει και, να πούμε, και το στραβό το δίκιο. Συμμετέχει 30% στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αν υπολογίσω το 20% το καλύπτει η Γερμανία, η Γαλλία, οι δύο χώρες έχουν το 50% επί 27 χωρών. Έτσι. Λοιπόν, να τα βλέπουμε και αυτά. Θα αργήσει όμως πολύ η Γερμανία να γίνει ισχυρή πολιτική δύναμη και γι' αυτό και οι Βρετανοί θέλουν να καθυστερήσουν τη διαδικασία της αποχωρήσεως. Ναι, έχει και αυτό τη σημασία, το έχετε δίκιο. Να πάμε, επειδή ο χρόνος μας κυλάει,
σε δύο θέματα τα οποία μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση στα δικά σας τα κείμενα. Το ένα είναι ο ιστορικός χώρος και χρόνος και το άλλο είναι ο μύθος και η ιστορία που λέτε μυθιστορία. Ναι. Και εδώ κάνετε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση πώς τελικά μπλέκεται ο μύθος με τα πραγματικά γεγονότα, αλλά και ο ιστορικός χώρος και χρόνος που όλοι ξέρουμε ότι έχει μια διάσταση που τους δίνετε εσείς με την επιστημονική προσέγγιση, νομίζω, αρκετά ενδιαφέρουσα. Θα σου πω, το όρος μυθιστορία, myth history, έχει εισαχθεί από έναν Αμερικανό ιστορικό που πέθανε πρόσφατα, τον McNeil, πολύ σημαντικό, ο οποίος ήταν και ο βιογράφος του Toynbee, σε διάφορα άρθρα, και βρήκα ότι ήταν πάρα πολύ καλό σχήμα, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του διανοούμενου μέσα σε μια κοινωνία. Είναι να φτιάχνει ένα αφήγημα το οποίο να έχει πολιτικό αποτέλεσμα, δηλαδή να εξασφαλίζει τη συνοχή, τον πατριωτισμό κτλ. Αλλά το αφήγημα αυτό δεν μπορεί να είναι αυθαίρετο, πρέπει να στηρίζεται σε κάποια επιστημονικά δεδομένα. Επομένως, είμαστε σε μια ισορροπία, σε μια διαλεκτική πολύ δύσκολη, είμαστε στην κόψη του ξηραφιού ανάμεσα στην επιστήμη και την πολιτική. Αυτό, πάλι θα γυρίσω στο παράδειγμα του Παπαρηγόπουλου. Ο Παπαρηγόπουλος επετέλεσε αυτό το ρόλο κατά τρόπο εκπληκτικό. Και αυτό ήταν μια τεράστια συμβολή, αν θέλετε, στους εθνικούς στόχους. Ο Παπαρηγόπουλος όμως έφτιαξε αυτή την μυθιστορία ως ιστορικός. Και πάλι ο όρος λίγο μας παγιδεύει, γιατί μυθιστορία είναι σαν η ιστορία να είναι ιστορική, η προσέγγιση να είναι κυρίαρχη. Όμως η ταυτότητα βασίζεται και στις δύο επιστήμες. Και στην πραγματικότητα η ιστορία χωρίς τη γεωγραφία δεν μπορεί να υπάρξει, όπως και η γεωγραφία. Η καλή ιστορία είναι και γεωγραφική, η καλή γεωγραφία είναι και ιστορική. Αν πιάσουμε τους μεγάλους ιστορικούς, αν πιάσουμε το Toynbee, αλλά και τον Brodel, ξέρουν πάρα πολύ γεωγραφία και μιλάνε πάρα πολύ γεωγραφικά. Όμως, για διάφορους λόγους που σχετίζονται με το περιβάλλον, το γεωπολιτικό στο οποίο βρέθηκε η Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα, έπρεπε τη γεωγραφία να τη σβήσουμε και να δώσουμε την έμφαση στην ιστορία, γιατί η γεωγραφία δεν συνέφερε στους εθνικούς στόχους. Τουλάχιστον η γεωγραφία όπως την αντιλαμβανόντουσαν τότε οι γεωγράφοι. Γιατί ο στόχος ο εθνικός ήταν να επεκταθεί το ελληνικό έδαφος όσο μπορούσε περισσότερο και να ενσωματώσει όσο μπορούσε περισσότερους πληθυσμούς. Εάν όμως παίρναμε τους εθνογραφικούς χάρτες που είχαν φτιάξει οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί και βλέπαμε τα Βαλκάνια, βλέπαμε ότι αυτό ήταν ένα μείγμα από πληθυσμούς. Επομένως, δεν ήταν πολύ εύκολο να πεις ότι όλα αυτά είναι ελληνικά. Ένα πολύ ωραίο χάρτη, τον οποίο βλέπω εδώ, που εμφανίζεται. Ναι, είναι ένας πολύ κλασικός χάρτης. Ναι, που εμφανίζεται του κάθε ενός έθνους τις προσδοκίες και τα ενδιαφέροντα και βεβαίως επικαλύπτουν ο ένας τον άλλον. Λέβαια. Σε χωροταξικά. Έπρεπε να πολλαπλασιαστεί ο χώρος της Βαλκανικής επί 4 για να μπορέσουν όλοι να είναι ικανοποιημένοι. Λοιπόν. Επομένως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δημιουργήσαμε μια τρύπα σε ό,τι αφορά την αυτογνωσία μας. Δημιουργήσαμε μια μαύρη τρύπα ως προς τη γεωγραφία. Και οι Έλληνες δεν είναι τόσο ανιστόρητοι όπως λένε πολλές φορές, λέγεται, αλλά κυρίως είναι αγιογράφητοι. Δηλαδή, το χώρο δεν τον βλέπουμε. Δεν τον καταλαβαίνουμε. Αυτό προσπαθώ σε αυτό το βιβλίο να συμπληρώσω, να δείξω αυτές τις διαστάσεις τις γεωγραφικές του χώρου που είναι σημαντικότατες για την ελληνική αυτογνωσία και όχι μόνο με την έννοια του να ξέρουμε, ας πούμε, τόπους, τοπονύμια κτλ, αλλά να καταλαβαίνουμε πώς μπορούμε να λειτουργούμε σε ένα κρατικό έδαφος, αλλά επίσης σε ένα δικτυωτό χώρο, στη διασπορά. Ποιες είναι οι σχέσεις μας με άλλους χώρους. Ενώ είμαστε πάρα πολύ παρόντες στον παγκόσμιο χάρτη, δεν έχουμε οπτική. Ο μέσος άνθρωπος δεν το οραματίζεται αυτό, δεν το βλέπει αυτό. Απλώς λειτουργεί κατά τρόπο εμπειρικό, γιατί ξέρει ότι αν πρέπει να ταξιδέψει και να πάει, ξέρω εγώ, στη Νέα Υόρκη, καλό θα είναι και θα έχει ένα συγκλητικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον Γάλλο και τον Γερμανό να πάρει ένα συγγενή του και να ρωτήσει, έχουμε κανένα ξάδερφο στη Νέα Υόρκη για να πάμε. Αυτό όμως είναι δικτυωτή λειτουργία. Δεν το κάνουμε, αλλά δεν το συνειδητοποιούμε ότι το κάνουμε.
Η οποία όμως δικτυωτή λειτουργία έχει και τεράστια οικονομική σημασία. Τεράστια, προφανώς. Πάντα είχε. Ναι, τώρα ακόμα περισσότερο. Να θυμίσω κάτι, να πω κάτι. Το καλοκαίρι πήγα με την κόρη μου που είχε έρθει στην Ελλάδα. Ήθελα να της δείχνω κομμάτια της Ελλάδας που δεν τα έχει γνωρίσει. Και πήγαμε σε ένα χωριό που λέγεται Μολυβδοσκέπαστο. Είναι στα ελληνοαλβανικά σύνορα, πάνω από τα Ζαγοροχώρια, ψηλά. Όπου εκεί από ψηλά βλέπεις το ποτάμι που είναι και το σύνορο Ελλάδας-Αλβανίας, στο σημείο αυτό. Και βλέπεις ότι η πλευρά η αλβανική είναι οργωμένη όλη και καλλιεργημένη και η πλευρά η ελληνική είναι χέρσα. Και εκεί νομίζω η γεωγραφία συνδέεται άμεσα με την πολιτική και την ιστορία και το μέλλον. Και η δημογραφία σε αυτή την περίπτωση. Ακριβώς. Γιατί είναι και αυτό ένα από τα τεράστια προβλήματα. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω και μερικές άλλες απόψεις. Εσύ, Θανάση, έχεις κάτι να παρατηρήσεις αυτά που μας είπε τώρα? Δεν έχεις να προσθέσεις κάτι? Λοιπόν, ας πάμε τώρα στο τελευταίο μας θέμα που αφορά τη νέα ανάγνωση της ιστορίας και το ελληνικό έθνος της αρχαιότητας, μάλλον ο ελληνισμός της αρχαιότητας και το ελληνικό έθνος σήμερα, που είναι δύο πάλι σημεία στα οποία νομίζω ότι έχετε και εκεί δει τα πράγματα με τη δική σας επιστημονική σκοπιά, στην οποία μπορεί να διαφωνεί κάποιος, αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί είναι μια μελετημένη σκοπιά και δεν είναι έτσι μια πρόχειρη προσέγγιση και της ιστορίας και της γεωγραφίας, όπως προσφυλώς αναφέρεστε εσείς. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε μια συζήτηση στην Ελλάδα για το θέμα της συνέχειας, η οποία κινείται σε δύο πόλους, ίσως σχηματοποιώ προφανώς, υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που δεν τοποθετούνται στις άκρες. Από τη μια μεριά έχουμε, αν θέλετε, μια συντηρητική άποψη, η οποία επιμένει στη λογική του Παπαρηγόπουλου της συνέχειας ενός έθνους. Ο Παπαρηγόπουλος το έθνος δεν το ορίζει ρατσιστικά στην πραγματικότητα, παρά την ιδεολογία της εποχής του, αλλά εμένει στο ότι στην πολιτική λειτουργία, δηλαδή για τον Παπαρηγόπουλο, ένα έθνος είναι μια κοινότητα η οποία έχει πολιτικό ρόλο. Επομένως, έχουμε τη λογική ότι υπάρχει συνέχεια του ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ως έθνος. Η άλλη άποψη, η προοδευτική εντός εισαγωγικών, λέει με την αυτά, ξέρουμε πολύ καλά ότι τα έθνη φτιάχνονται με την κινητοποίηση των ορισμένων διανοουμένων, από την αστική τάξη, ενδεχομένως συνδέονται στη Δύση με κάποιες τεχνολογικές εξελίξεις όπως είναι η τυπογραφία, και επομένως τα έθνη είναι καινούργια φαινόμενα. Και επομένως το ελληνικό έθνος είναι και αυτό μια καινούργια δημιουργία η οποία πηγαίνει μέχρι το 19ο, 18ο πολύ αιώνα. Έχουμε αυτά τα δύο άκρα. Προσπαθώ να δω και αυτές οι δύο θέσεις δεν μοιάζει να μπορούν να συζητήσουν. Είναι τοποθετήσεις ακραίες που δεν επικοινωνούν. Στην άλλη. Λοιπόν, αυτό που προσπαθώ είναι μέσω της γεωγραφίας και μέσω μιας προβληματικής γύρω από το φαινόμενο του πολιτισμού, έτσι, το οποίο το είχε αναπτύξει ο Τόιμπι πάρα πολύ. Το επανέφερε ο Χάντινγκτον. Μπορεί κανείς να συμφωνήσει, να διαφωνήσει, αλλά είναι βέβαιο ότι η συμβολή του Χάντινγκτον στο να εισαγάγει εκ νέου τον πολιτισμικό παράγοντα στη σκέψη μας ήταν πολύ σημαντική. Προσπαθώ λοιπόν να δω πώς μπορούμε αυτά να τα συνδυάσουμε. Θεωρώ ότι καταρχήν η συζήτηση νομίζω ότι πολλές φορές, αν θέλετε, παγιδεύεται επειδή ο καθένας έχει άλλο ορισμό, επειδή είναι διαφορετικοί ορισμοί. Οι μεν λένε έθνος, οι δε λένε έθνος, αλλά ο καθένας καταλαβαίνει κάτι διαφορετικό. Έχει διαφορετική οπτική. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι με τον αυστηρό ορισμό του έθνους, πράγματι δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα έθνος από την αρχαιότητα, γιατί στην αρχαιότητα έχουμε άλλη οργάνωση, έχουμε τα κράτη πόλεις, μετά περνάμε στο Βυζάντιο, είναι μια αυτοκρατορική οργάνωση, δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει ένα έθνος από την αρχαιότητα ως σήμερα. Όμως, από την άλλη μεριά, δεν μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχει κάποια μορφή συνέχεια, την οποία είναι δύσκολο να την περιγράψουμε. Αλλά... Λέτε τη λέξη ίζημα. Ναι, λοιπόν, αυτό που λέω είναι ότι ξεκινάω από το γεγονός ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος πολιτισμός που είναι ο ελληνικός πολιτισμός της αρχαιότητας. Ένας πολιτισμός ο οποίος έχει διακλαδωθεί και έχει τροφοδοτήσει πάρα πολλούς πολιτισμούς. Έχει όμως μία ταυτότητα, γιατί ας πούμε τα αρχαία θέατρα είναι με την ίδια λογική και με την ίδια λειτουργία φτιαχμένα και στο
και στη Νότια Ελλάδα και βορειότερα, ναι, και σε όλες τις περιοχές που τότε οι Έλληνες κατοικούσαν. Καλύπτει όλη τη Μεσόγειο και όλη τη Μαύρη Θάλασσα. Και εκεί μπαίνουμε στο θέμα της γεωγραφίας. Δηλαδή δεν μπορεί το Αιγαίο να είναι ένα κεντρικό σημείο αυτού του χώρου, αλλά αυτός ο χώρος επεκτείνεται πολύ πέρα του ελληνικού εδάφους, ενώ υπάρχουν κομμάτια στα οποία δεν διεισδύει, ενώ σήμερα είναι στο ελληνικό έδαφος. Δηλαδή υπάρχει μια απόκληση. Αυτό προσπάθησα να το δείξω με μια σύγκριση των χαρτών. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτός ο μεγάλος ελληνικός πολιτισμός έχει τροφοδοτήσει το ρωμαϊκό πολιτισμό, που κατά τον Τόιμπι είναι ελληνικός. Και συνέχεια τον ευρωπαϊκό. Το Βυζάντιο, όχι μόνο. Το μουσουλμανικό, μουσουλμάνοι, ο πολιτισμός ο μουσουλμανικός είναι παιδί της αρχαιότητας και του ελληνισμού. Οι μεγάλοι σοφοί, οι μεγάλοι επιστήμονες, οι μουσουλμάνοι, τροφοδοτούνται από τα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων. Και βεβαίως η περιοχή στην οποία αναπτύσσεται το Ισλάμ είναι η περιοχή που ήταν στους ελληνιστικούς χώρους απολύτως κυριαρχημένη από τον ελληνικό πολιτισμό. Επομένως υπάρχουν πολλοί κληρονόμοι του ελληνικού πολιτισμού. Από εκεί και πέρα έχουμε εμείς ανάμεσα αυτούς τους κληρονόμους, έχουμε εμείς, αν θέλετε, κάποια ιδιαιτερότητα, έχουμε εμείς κάποιο πλεονέκτημα. Δεν έχουμε ιδιοκτησία. Αυτή η λογική πολλές φορές υπάρχει ότι περίπου είμαστε ιδιοκτήτες και εμείς θα αποφασίζουμε, ξέρω εγώ, τι είναι σωστό και το να μονοπολούμε τα μνημεία. Αυτό δεν στέκει. Δεν είμαστε ιδιοκτήτες. Το ερώτημα είναι αν έχουμε κάτι που να μας διαφοροποιεί από τους άλλους κληρονόμους του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Και αυτό λέω ότι έχουμε δύο στοιχεία. Το ένα είναι η γλωσσική συνέχεια, αλλά και το άλλο είναι η θρησκευτική συνέχεια. Τα δύο αυτά έρχονται και συνδέονται. Γλώσσα και θρησκεία είναι αλληλέγγυα, λειτουργούν μαζί. Όπως επίσης και μια σειρά από άλλα στοιχεία που μπορεί να είναι οικογενειακές παραδόσεις κτλ. Επομένως, αυτό που λέω είναι ότι αυτός ο πολιτισμός, ο οποίος μέσα στην ιστορία υπέστη διάβρωση από διάφορους λαούς άλλους, διαλύθηκε κτλ., ότι άφησε κάτι το οποίο είναι αυτό το ίδιο. Μια κουβέντα από το Θανάση, τι αντιρρήσεις έχουμε από αυτό? Όχι, αντιρρήσεις δεν έχω. Εγώ απλώς πιστεύω ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι η πηγή του ορθού λόγου. Πράγμα που δεν φαίνεται να το έχουμε στερνιστεί στην σύγχρονη Ελλάδα. Και από την άλλη μεριά είναι ξεκάθαρο, διαβάζοντας κυρίως εγώ προσωπικά τουλάχιστον τον Μπροντέλ, ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι η μήτρα του μεσογειακού πολιτισμού, που είναι ένας ευρύτερος πολιτισμός με όλες αυτές τις πτυχές που είπε ο κύριος Μπρεμάνης και τους χριστιανούς. Και τους Εβραίους, γιατί και η σχέση Ιουδαϊσμού και Ελληνισμού είναι στενότερη. Βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε και δεν έχουμε άλλη δυνατότητα να συνεχίσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ τον καθηγητή, τον κύριο Πραβελάκη, για την παρουσία του. Ευχαριστώ και τον συνάδελφό μου, τον Θανάση τον Παπανδρόπουλο. Έκανα ένα μικρό λάθος, το διόρθωσα ευθύς αμέσως. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσετε. Να έχετε ένα καλό βράδυ.